Η τρελή πορεία ενός γιοταχή που οδηγούσε ένας 73χρονος άνδρας στη Λεωφόρο Κνωσού κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός που κινούταν με χαμηλή ταχύτητα στην κεντρική Λεωφόρο έχασε τις αισθήσεις του, με το αυτοκίνητο μετά από απανοτούς ελιγμούς να καταλήγει σε φωτεινό σηματοδότη. Εγώ τώρα ήρθα, δε. Αυτό στην αρχή ακούσαμε για γυναίκα, τώρα είπαν ότι είναι άντρας. Και είπαν ότι μάλλον έγινε ανακοπή. Τώρα δεν βλέπω κάποιο άλλο αμάξι, οπότε μάλλον μόνος του. Το αυτοκίνητο που κινούταν με κατεύθυνση προς το κέντρο του Ηρακλείου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ακολούθησε μια τρελή πορεία για να καρφωθεί τελικά στους θάμνους κάτω από τη γέφυρα. Για αρκετή ώρα στη Λεωφόρο επικράτησε αναστάτωση, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ να κάνει προσπάθειες ανάνυψης του ηλικιωμένου, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα μεταφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. Είπαν ότι πέθανε. Δηλαδή κατευθείαν. Μάλλον ανακοπή. Ο άτυχος οδηγός που δεν ήταν μόνο στο αυτοκίνητο αλλά μαζί με το σκύλο του έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν στο δρόμο άλλα αυτοκίνητα. Το σκυλάκι που ήταν εκεί στις τελευταίες στιγμές της ζωής του αφεντικού του κράτησαν για αρκετή ώρα περαστική που έτυχε να είναι μάρτυρες στο τραγικό συμβάν. Κάτι παιδιά εδώ, κάτι αγόρια. Κλείσαν στο αυτοκίνητο. Ναι, έτσι είπανε. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο κατέφθασε συγγενικό πρόσωπο του ηλικιωμένου για να το παραλάβει.